Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πρόγραμμα Reg Run Reminator. Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει κακόβουλα λογισμικά. Όπως γνωρίζουμε, το malware είναι μια συχνή απειλή που βρίσκεται σε όλες τις γωνίες του διαδικτύου. Είναι συνηθισμένο να βρούμε suites ασφαλείας με εργαλεία αφαίρεσης κακόβουλων προγραμμάτων, αλλά υπάρχουν επίσης μερικά διαθέσιμα εργαλεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εντοπίζουν και να εξαλείφουν τυχόν πιθανά προβλήματα κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να εντοπίσει στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρακτικό μικρό εργαλείο που μπορεί να αφαιρέσει Trojans, Adware, Spyware και κάποια rootkits από τον υπολογιστή σας. Προσθέτει επιπλέον ένα επίπεδο προστασίας στις τυποποιημένες suites ασφαλείας που κυριαρχούν επί του παρόντος στην αγορά. Βλέπουμε εδώ μπορεί να ξεκινήσει το Fix Problems. Εμφανίζει Fix Malware Issues, Deep Scan, Online Multi Antivirus Scan. Ξεκινάμε το Fix Malware Issues. Ξεκινάει η διαδικασία. Η διεπαφή, αν και είναι λίγο γεμάτη, είναι αρκετά εύκολη στη χρήση. Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι οργανωμένες σε καρτέλες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του κυρίου παραθύρου και κάθε ένα από τα κουμπιά έχει μια λεπτομερή επεξήγηση της λειτουργίας. Το πρόγραμμα δεν είναι απλώς ένα τυποποιημένο σύνολο εργαλείων, αλλά διαθέτει επίσης μια λεπτομερή λειτουργία αναφοράς. Αυτό μπορεί να παράγει λεπτομερή αναφορά σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του υπολογιστή, καλύπτοντας τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τα προγράμματα οδήγησης, τους κωδικοποιητές, τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, τις επεκτάσεις του Explorer, τις ρυθμίσεις δικτύου, τις συνδέσεις αρχείων κλειδιών, τι άλλο, τις ρυθμίσεις δικτύου όπως είπα, τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών του Windows και τα προγράμματα εκκίνησης όπως και τις προγραμματισμένες εργασίες. Βλέπουμε εδώ έχει ανοίξει το πρόγραμμα και το παρακολουθούμε. Έχει κάνει ένα complete scan. Μας εμφανίζει αν είναι κάτι malicious, αν είναι κάτι άγνωστο, αν είναι κάτι ύποπτο ή πιθανόν να έχει κακό περιεχόμενο. Μέχρι στιγμής μας εμφανίζει μόνο τα μπλε, που σημαίνει ότι αυτά που παρατηρεί είναι άγνωστα προς αυτό, απλά δεν γνωρίζει αν είναι όντως ή και πράγματι τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, δεν είναι, είναι εφαρμογές ή προγράμματα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια κίνηση, πατάμε Go Next. Σε περίπτωση όμως υπάρχει ως, να είστε σίγουροι ότι θα τον εντοπίσει. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει μια ποικιλία διαφορετικών τύπων κακόβουλου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Μόλις περάσετε από το απασχολημένο περιβάλλον εργασίας, η εφαρμογή δεν είναι τόσο δύσκολη στη χρήση. Δεν αφήνει ένα τεράστιο αποτύπωμα και διαθέτει μια σειρά από εργαλεία που πηγαίνουν πέρα από τα τυπικά αυτά εργαλεία κατά του κακόβουλου λογισμικού που βρίσκονται στην αγορά. Εδώ περιμένουμε να ολοκληρωθεί το scan για να ολοκληρώσει. Now all is good, το auto scanning είναι στην διαδικασία. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, το scan θα σταματήσει αμέσως. Είμαστε στο 87%. Ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά προσφέρει πραγματικές λύσεις. Βλέπουμε εδώ στο next που πατήσαμε, εντοπίζει πιθανόν ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Βλέπουμε εδώ, πρέπει να το μελετήσουμε κιόλας εμείς. Εδώ μου εμφανίζει ένα πρόγραμμα το οποίο έχω εγώ, που οποίο κάνω convert και το βλέπει ως κακόβουλο. Σε περίπτωση που δεν είναι ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πάλι ως, πατήστε ένα false positive και επανέρχεστε στη διαδικασία. Πάμε στο go next και προχωράτε λοιπόν μέχρι να ολοκληρωθεί το scanning. Να εμφανίζει πάλι εδώ unknown διάφορες εφαρμογές και πράγματα. Δεν εμφανίζει ουσιαστικά probably malicious, δηλαδή malware αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει. Και στο 100% στο scan results μας εμφανίζει ποια είναι τα fixed, πόσα βρει και malicious, πόσα suspicious και πόσα άγνωστα προς το πρόγραμμα, τα οποία δεν είναι σίγουρο αν είναι ιός ή όχι. Ένα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να έχετε επιπρόσθετα μαζί με antivirus. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Σας έχω και ένα link κάτω από το βίντεο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι και για τους επόμενους οδηγούς.